Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 5 Φεβρουαρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του ΓΟΕΣ. Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα πεπραγμένα του περασμένου εξαμήνου είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο άλμα προς το μέλλον και να ατενίζει με αισιοδοξία το διεθνές στερεώμα, το 2020 είναι κομβική χρονιά για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόμενος την ηγεσία του Υπουργείου. Συνεχάρη τον Άδωνη Γεωργιάδη και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου της διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι το αποτύπωμα είναι πολύ θετικό και πως βάζει τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά για φέτος. Θα πάμε τώρα να δούμε όλα τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και τις επισκέψεις υπουργών που έχουμε τις επόμενες μέρες. Θα καλησπέρασουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημητρή. Και να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη το Σάββατο. Η Κοζάνη το λέμε εδώ τώρα, δεν έχει κλείσει ακριβώς αυτό, θα δούμε τώρα, αλλά έχει βγει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Κωστή Χατζηδάκη, του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και του Γεράσιμου Θωμά. Τρεις υπουργοί στην Κοζάνη. Και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Ο Γιώργος Στάσης. Ο Γιώργος Στάσης. Να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι πάλι γεμάτο σε ό,τι αφορά τις πολιτικές επισκέψεις. Θα ολοκληρωθεί βέβαια η επισκέψη με την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί και έχει σαν θέμα τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, το πόσο δίκαιη είναι και η αναπτυξιακή μετάβαση, έτσι αυτό είναι ένα ερώτημα. Ας βάλουμε εμείς, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι για να δούμε πραγματικά αν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ποτέ. Πάντως, συμμετέχουν πολλοί φορείς μέσα, βλέπω στο πρόγραμμα. Το συνέδριο ακόμα δεν έχει οριστεί ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί. Η μερίδα δεν έχει οριστεί ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί. Πιστεύουμε στις επόμενες ώρες να γίνει αυτό γνωστό. Αυτό είναι περίοδο τώρα, δηλαδή βγαίνει το πρόγραμμα και δεν ξέρουμε πού θα γίνει. Να πούμε το πρόγραμμα τώρα, η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr, το οποίο το ανήρθισε, προηγείται κατά το πολύ από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Δυτική Μακεδονία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η πληροφορία τρέχει, οι πηγές τρέχουν. Ναι. Το kozan.gr είναι ηλεκτρονική. Όχι, λέω το πρόγραμμα που στέλνουν έπρεπε το Υπουργείο να στείλει και να πει θα γίνει εκεί, θα γίνει και αυτό. Εκτιμώ ότι ακόμα δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημο πρόγραμμα από την πλευρά του Υπουργείου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι σε επίπεδο ποιος έχει πηγές και τι του πληροφορούν τις πηγές. Τώρα, να ρίξουμε μια ματιά να πούμε ότι θα ξεκινήσει, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 του μήνα. Σάββατο 8 του μήνα, συγγνώμη. Θα χαιρετήσει ο Περιφερειακός Δυτικής Μακεδονίας ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Στη συνέχεια έχουμε κεντρική ομιλία από τον Υπουργό Ενέργειας τον Κωστή Χατζηδάκη. Mm-hmm. Ακολουθεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ο Γιώργος Στάσης. Αμέσως μετά παίρνει τον λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να πούμε ότι οι εισηγήσεις εδώ δεν θα ξεπερνούν τα 15 λεπτά. Τονίζονται βέβαια μέσα στο πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Ακόμα θα μιλήσει ο Νίκολα Ντεμικέλης, ο οποίος είναι Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης της ΡΕΤΖΙΟ Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα θα πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές ότι στη διάρκεια της ημερίδας θα έχουμε τρία τραπέζια, στρογγυλά τραπέζια. Τρεις στρογγυλές τράπεζες. Εδώ αποκαλούνται τρία πάνελ. Στο ένα πάνελ θα συμμετέχουν το σύνολο των βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας, θα έχει διάρκεια 60 λεπτών. Στο άλλο θα συμμετέχουν οι δήμαρχοι των ενεργειακών δήμων και της Μεγαλόπολης. Και να πούμε ότι στο άλλο θα έχουμε συμμετοχές από στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρχουν και εδώ στελέχη του Υπουργείου και υπουργοί, οι οποίοι πραγματικά θα συζητήσουν το πώς θα οδηγηθεί στην δίκαιη αναπτυξιακή μετάβασή της η Δυτική Μακεδονία. Αν θα γίνει κάτι. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η νέα Επιτροπή Κονδυλίων, κατανομής κονδυλίων του τοπικού πόρου ανάπτυξης. Έχουμε νέα επιτροπή, συμμετέχουν διάφοροι φορείς. Και αυτό μέσα από πληροφορίες βέβαια πάλι της ηλεκτρονικής εφημερίδας kozan.gr, όπου επανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Κατανομής Κονδυλίων από το γνωστό σε όλους τέλους ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από θερμικούς λειτουργικούς σταθμούς των περιοχών Κοζάνης, Φλόρινας, Αρκαδίας. Τώρα, την Επιτροπή αποτελούν η κυρία Γαρυφαλιά Γιδάκου, προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Ζουμαδάκη, προϊστάμενο του Τμήματος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Δεύτερη, ο Γρηγόρης Τζιουμάρης, αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κιωσέ, αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Ο Παναγιώτης Ονίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή τον Χρήστο Λαυρόπουλο, αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Ο Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλόρινας, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Πλακετά, Δήμαρχο Εορδαίας.
Ο Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος, Δήμαρχος Μεγαλόπολης, εκπρόσωπος της ΠΕΡΤ Πελοποννήσου, με αναπληρωτή τον Αυστάθιο Κούλη, Δήμαρχο Γορδινίας. Και τέλος, ο Δημήτριος Μετικάνης, Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, εκπρόσωπος της ΔΕΗ, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αραμπατζή, Διευθυντή Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων. Ωραία, αυτή είναι η νέα επιτροπή. Ας έρθουν να πράξουν τα λεφτά, να μπορέσουν να τα δώσουν. Γιατί λεφτά δεν έρχονται. Λεφτά είχαν να εκταμιευθούν ακόμη από το 2013. Καταλαβαίνουμε ότι καθυσταρήσαμε 8 ολόκληρα έτη για να έρθουν χρήματα τα οποία θα βοηθούσαν πάρα πολύ την ευρύτερη περιοχή. Τώρα πάμε στο παρεμπόριο. Έλεγχοι για το παρεμπόριο πραγματοποιήθηκαν στην Κοζάνη. Καταστράφηκαν 500 τεμάχια ειδών ένδυσης. Δώσω μας το ρεπορτάζ και συνέχεια να πάμε στην Καστοριά που εκεί είχαμε ένα περίεργο περιστατικό. Ναι, έχουμε μια επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες σε καταστήματα στην Κοζάνη υπό τον έλεγχο Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου, ο οποίο εν συντομία τιτλοφορεί ΣΥΚΕΑΠ. Και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξη και Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε μειχτό κλιμάκιο ελέγχου, αποτελούμενο από υπαλλήλου τη Διεύθυνση Ανάπτυξη τη Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη και δυνάμεων τη Ελληνική Αστυνομία, ενώ υπήρξε και συνδρομή τη Υπηρεσία Καθαριότητα του Δήμου. Τώρα, κατά τον έλεγχο, εντοπιστήκαν και κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 500 τεμάχια ειδών ένδυση με παραποιημένα εμπορικά σήματα και 78 ζευγάρια υποδημάτων με επίσης παραμοιημένα εμπορικά σήματα. Να πούμε ότι οι έλεγχοι δεν σταματάνε, συνεχίζονται κανονικότατα. Τώρα πάμε στην Καστοριά να δούμε ένα περίεργο περιστατικό που αλλοδαπός μπήκε σε σπίτι στην περιοχή που θα μας πεις και τα πήρε σχεδόν όλα. Αυτό πραγματοποιήθηκε χθες. Ναι. Σοκ λοιπόν στην Αγία Κυριακή Καστοριάς, Αλγερινός. Μπήκε σε σπίτι όπου κοιμόταν μόνη της 19χρονη και για καλή της τύχη ο Αλγερινός δεν πήγε στο δωμάτιο, αλλά ο θόρυβος που προκάλεσε ξύπνησε τη 19χρονη, η οποία στην ουσία κρύφτηκε για να μην γίνει αντιληπτή και αποτελέσει θύμα του Αλγερινού. Αφού πήρε χρήματα και χρυσαφικά, πήρε το σάκο του και συνέχισε τον προορισμό του. Λίγο πιο κάτω, και αφού η 19χρονη ειδοποίησε γείτονες, τον περίμενε αστυνομικός που μένει στην περιοχή και χωρίς να είναι στην υπηρεσία, τον ακινητοποίησε, τον συνέλαβε και φυσικά έφτασε άμεσα και η αστυνομία. Είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνει ο άνθρωπο ότι Καστοριάστε, ναι. Αυτά τα γεγονότα τα οποία γίνονται από συγκεκριμένους πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι ζουν στην ευρύτερη περιοχή και γενικά στη χώρα. Με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έξαρση αντιδράσεων στην νησιώτικη Ελλάδα από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες πραγματικά δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να διωγγώνεται το πρόβλημα, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιθανό, και το βλέπω, είναι πολύ ορατό, να οδηγήσει σε έναν πανελλαδικό γενικό ξεσηκωμό της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες θα μπουν απέναντι στους μετανάστες. Άργησαν όμως, κάποιοι άργησαν. Τώρα, πάμε στο Δήμο Γρεβενών. Εκεί διαμαρτύρεται ο Δήμαρχος, έδωσε μια συνέντευξη χθες ο Δασταμάνης για το φυσικό αέριο και στην περίπτωση που δημιουργηθεί κέντρο μεταναστών στην περιοχή, γιατί ήδη έχουμε πρόσφυγες. Δώστε το ρεπορτάζ να δούμε και το βίντεο για το φυσικό αέριο και να πούμε ότι αύριο υπάρχει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και με αφορμή τα δύο θέματα αυτά, μεταναστευτικό, προσφυγικό και το φυσικό αέριο. Να πούμε ότι ο κύριος Δασταμάνης, ο Δήμαρχος Γρεβενών, έκανε αναφορά σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά τις κλειστές δομές φιλοξενίας των προσφύγων και των μεταναστών. Είπε ότι μέχρι σήμερα εμένα προσωπικά σαν Δήμαρχο δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση από κανέναν αρμόδιο και εμπλεκόμενο φορέα. Εμείς δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει στα Γρεβενά ένα κλειστό κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών. Εμείς είπε ότι καλύπτουμε το ποσοστό αυτή τη στιγμή όχι μόνο των Γρεβενών αλλά της Δυτικής Μακεδονίας και το υπερκαλύπτουμε μέσα από τον αριθμό ο οποίος φιλοξενείται στον ορεινό όγκο σε ξενώνες από ιδιώτες επιχειρηματίες. Μάλιστα, το 1% που λέμε. Και στα 1500 άτομα. Επανέλαβε για δεύτερη φορά στη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν μας έχει ζητηθεί, το τονίζω, σε επίπεδο κεντρικό να γίνει αυτό. Και είπε ότι θα πρέπει να ειδωθεί εκ νέου πώς θα γίνει αυτή η διανομή σε ό,τι αφορά τους μετανάστες που φιλοξενούνται στην Δυτική Μακεδονία και στα Γρεβενά, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε τη δήλωση που θα δούμε στη συνέχεια. Να φιλοξενήσει σύμφωνα με τη δυναμική που έχει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις, βάζει ένα ζήτημα. Ναι. Ότι έχουμε πάρα πολλούς και θα πρέπει να μικρύνει ο αριθμός. Πάμε να δούμε όμως και τη δήλωσή του. Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του όσον αφορά τις εξελίξεις στο θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου, ενώ απείλησε ακόμη και με παρέτηση αν η κυβέρνηση δεν υλοποιήσει τις υποσχέσεις. Πάμε να δούμε τη σχετική δήλωση. Η έλευση του φυσικού αερίου στα Γρεβενά, ενώ όλα έχουν δρομολογηθεί και φωνάζουν προς κάθε κατεύθυνση, έχουμε άδεια από τη ΡΑΕ. Έχουμε υποδείξει τα οικόπεδα που όπου θα εγκατασταθούν οι δομές του φυσικού αερίου. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέρμα με επίσημα έγγραφα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Είτε λέγεται ΕΣΠΑ,
είτε λέγεται ΠΟΔΟΕ, κεντρικό ΠΟΔΟΕ, και δεν μιλώ για το περιφερειακό ΠΟΔΟΕ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ξαφνικά, με δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου προχθές την Κυριακή το βράδυ, μας πάει σε δεύτερη φάση. Και μας πάει πακέτο με Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Φλόρινα, όπου εκεί δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Ούτε έγκριση από τη ΡΑΕ, ούτε χρηματοδότηση, ούτε τίποτα. Και μάλιστα ο κύριος Διευθύνων Σύμβουλος κάνει την πρόταση ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ένα ταμείο το οποίο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Είμαστε κάθετα αντίθετα σε αυτή την κατεύθυνση. Επιμένουμε και λέμε ότι Γρεβενά, Άργος, Μανιάκη και Καστοριά, άμεσα τα έργα αυτά πρέπει να δημοκρατηθούν άμεσα εντός του 2020, όπως μας είχαν υποσχεθεί, και δεν κάνουμε πίσω με τίποτα. Εάν ορισμένοι θέλουν να παίξουν τα παιχνίδια τους, για πολλούς και διάφορους λόγους, θα μας βρουν απέναντί τους. Είδε χθες, διεμήνησε στον κύριο Υπουργό, ότι αν δεν πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, η παρέτησή μου είναι στο γραφείο του. Ούτε η καρέκλα με ενδιαφέρει ούτε τίποτα. Κάποιος μας δουλεύει. Και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να φαίνομαι ότι εγώ δουλεύω την κοινωνία των Γρεβενών. Ποτέ στη ζωή μου δεν δούλεψε κανέναν. Θέλω όμως να μιλάμε πάνω από το τραπέζι επί ίσης ώρες. Είναι επικίνδυνο αυτό που λένε και θα σας πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Το φυσικό αέριο στην επόμενη προγραμματική περίοδο, η οποία θα ξεκινήσει, δεν είναι επιλέξιμο. Άρα, με το δίκαιο τους και οι υπόλοιποι, αυτά τα λεφτά που προτείνει ο κύριος Τσάκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, θα αντιδράσουν. Και καλά θα κάνουν. Γιατί θα μας πει η Πτολεμαΐδα, είτε λέγεται Κοζάνη, οτιδήποτε, ότι αυτά τα λεφτά εμείς πληγόμαστε από τον ξαφνικό θάνατο του Λιγνίτη, θα θέλουμε για μας. Και με το δίκαιο τους. Να αφήσουν τα παιχνίδια, να βγουν δημόσια όλοι, παραλαμβάνω όλοι, οι υπεύθυνοι, είτε λέγονται βουλευτές, είτε λέγονται περιφερειάρχες, είτε οτιδήποτε, και να πάρουν θέση. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε τίποτα σε αυτό το ζήτημα. Σε καμία περίπτωση τα Γρεβενά δεν θα κάνουν πίσω. Και μιλώ εκ μέρους της κοινωνίας και πιστεύω ότι εκπροσωπώ όλη την κοινωνία των Γρεβενών. Να σταματήσουν τα παιχνίδια με τα Γρεβενά. Είναι ένα έργο πνοής, είναι ένα έργο το οποίο το χρειάζεται η κοινωνία άμεσα. Δείτε τι έγινε φέτος με τα ξύλα. Ένα αγαθό το οποίο είναι στα πόδια μας και με τις τρικλοποδιές από τα δασαρχεία και τους διάφορους φτάσαμε να είμαστε το Φλεβάρι, να μπαίνουμε στο Φλεβάρι και ορισμένα χωριά να μην έχουν ξύλα. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν στα Γρεβενά. Μέσα στη βδομάδα θα κληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρθουν αποφάσεις από το συλλογικό όργανο, το οποίο είναι και καθήλυνα αρμόδιο και υπεύθυνο. Πιστεύω ότι θα είναι ομόφωνη η απόφαση σε αυτή την κατεύθυνση. Ζητάμε τη στήριξη όλων. Και παραλαμβάνω ότι δεν θα σταματήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε μέσο, ακόμα και κινητοποιήσεις, και θα αντισταθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τα Γρεβενά, το φυσικό αέριο, πρέπει να ξεκινήσουν εργασίες για το φυσικό αέριο μέσα στο 2020. Όπως μας είχαν υποσχεθεί. Μας είχαν πει για το 19. Δεν έγινε. Καλός κακός δεν έγινε. Κάναμε υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα υπομονή. Φτάσαμε στο προχώρητο. Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Γρεβενών. Πολλά ακούμε για παρετήσεις εδώ και πολλά χρόνια. Όχι για τον Δήμο Γρεβενών, αλλά κανείς επιτέλους δεν παρετήθηκε. Ας παρετηθεί και κάποιος επιτέλους για να πούμε ότι. Δεν λύθηκε το θέμα. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ούτε ο κύριος Σταμάνης θα παραιτηθεί. Και ο κύριος Καρυπίδης μιλούσε για παρέτηση πριν μήνες. Επειδή όμως θα πρέπει κάποιοι να μιλήσουν για το φυσικό αέριο, τις επόμενες μέρες, μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΕΣ, θα παρουσιάσουμε αναλυτικότατα το φυσικό αέριο ακόμη από το 2013, όπου πρωταγωνιστές μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις γύρω από το φυσικό αέριο είναι πάρα πολλοί. Να θυμίσω, είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ο Γιώργος Δακής, ο πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ο Θοδωρής ο Καρυπίδης, δύο υπουργοί, ο κύριος Μανιάτης και ο κύριος Σταθάκης, όπως επίσης είναι και η σημερινή κατάσταση, η οποία δυστυχώς δεν τιμά καθόλου μα καθόλου αυτή την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και πόσο μάλλον αποκαλύπτω ένα κομμάτι το 2017, όταν παρουσιάστηκε από τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οδικός χάρτης για το φυσικό αέριο στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι, ακούστε και κρατηθείτε καλά. Δεν υπήρχε καν μέσα σε αυτόν τον οδικό χάρτη η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Όλοι τους μας λέγανε ψέματα και δυστυχώς συνεχίζουν να μας λένε ψέματα. Θα τα δούμε, μέρες. Θα τα δούμε. Τις επόμενες μέρες θα αποκαλύψουμε όλο το χρονολόγιο του φυσικού αερίου. Τουλάχιστον να πει σύντομα η περιοχή μας, το φυσικό αέριο, μετά και την τελευταία έτσι δημοσιοποίηση από τον κύριο Τσάκα, ότι ήμασταν στη δεύτερη φάση. Τώρα, πάμε στην διάσκηση προσομοίωσης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ύποπτου περιστατικού κορονοϊό. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο Ποδοσάκιο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο από την άσκηση ετοιμότητας, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Νικόλαος Παπασταθίου, πρόεδρος του ΕΚΑΒ. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαϊδα, που το νοσοκομείο της οποίας είναι το νοσοκομείο έχει οριστεί από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ως νοσοκομείο αναφοράς για περιπτώσεις κορονοϊού. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μια άσκηση ελέγχου επιχειρησιακής ετοιμότητας υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου αξιολογήθηκε τόσο το επίπεδο του προσωπικού του ΕΚΑΒ όσο και το επίπεδο του προσωπικού του νοσοκομείου στην διακομιδή αλλά και στη διαχείριση ενός ύποπτου περιστατικού για τον κορονοϊό. Διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης τόσο του προσωπικού του ΕΚΑΒ όσο και του προσωπικού του νοσοκομείου ήταν σε υψηλό επίπεδο. Εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες ακριβώς όπως προβλέπονται. Ακολουθήθηκε ο αλγόριθμος των περιπτώσεων αυτών και έγιναν κάποιες παρατηρήσεις και υποδείξεις, έτσι ώστε στην περίπτωση που εμφανιστεί ή παρουσιαστεί η ανάγκη για διαχείριση τέτοιου κρούσματος, όλα να λειτουργήσουν με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουν. Ως χώρα έχουμε ετοιμότητα. Ως χώρα έχουμε ετοιμότητα και ο λόγος που υπάρχει αυτό είναι γιατί τόσο ΕΟΔΗ, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος οργανισμός για να το διαχειριστεί, όσο και το ΕΚΑΒ και ΠΗ, δηλαδή μετά την ενσωμάτωσή μας με το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, όσο και οι υγειονομικοί σχηματισμοί, οι οποίοι διαθέτουν τους κατάλληλους επιστήμονες και λοιμοξιολόγους, έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και επειδή δεν λειτουργούμε συνήθως αφού μας τύχει κάτι, αλλά προβλέπουμε
για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε τέτοιο επίπεδο, ώστε αν παρουσιαστεί κάτι να το αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Πραγματοποιήθηκε στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο σήμερα σχετική άσκηση σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΠΗ όσον αφορά για τον ιό του κοροναϊού, μια και είμαστε αναπληρωματικό νοσοκομείο αναφοράς στην ΕΥΠΕ που ανήκουμε. Η άσκηση αυτή είχε σκοπό να διαπιστώσουμε την ετοιμότητα του, του ιατρικού προσωπικού, του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με τις οδηγίες που έχουν πάρει και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Είμαστε σε ετοιμότητα το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο, ναι βέβαια, έχουμε πάρει τις σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές και είναι σε πλήρη ετοιμότητα, εάν και εφόσον προκύψει περιστατικό, να το υποδεχτούμε και να ακολουθήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι προβλεπόμενες, κύριε Διοικητά? Οι προβλεπόμενες είναι αν έρθει περιστατικό το οποίο είναι διαπιστωμένο, απευθείας οδηγούνται οι ασθενείς στον ειδικό θάλαμο που έχει διαμορφωθεί, στέλνονται οι εξετάσεις για να διαπιστωθεί πραγματικά το περιστατικό. Μένουμε στο χώρο της υγείας. Ραγδαία αύξηση του καρκίνου σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα κρούσματα καρκίνου στις φτωχές χώρες θα αυξηθούν κατά 81% έως το 2040. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Είναι πολύ φυσιολογικό που υπάρχει φτώχεια, υπάρχει επιδείνωση σε αυτά τα ζητήματα και σε αυτά τα κρούσματα. Έτσι λοιπόν, ραγδαία αύξηση εκτιμάται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ό,τι αφορά τα κρούσματα καρκίνου, όπου στις φτωχές χώρες θα αυξηθούν κατά 81% μέχρι και το 2040. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε, Δημήτρη, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ άσχημα θέματα και εξελίξεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι τα κρούσματα καρκίνου θα αυξηθούν κατά 81% έως το 2040 στις χώρες με μικρό ή μεσαίο εισόδημα εξαιτίας των ανεπαρκών πόρων που επεδίονται στην πρόληψη. Στην έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού, ο οποίος προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, θα παρατηρηθεί αύξηση κατά 60% παγκοσμίως στα κρούσματα καρκίνου τις επόμενες δύο δεκαετίες. Το 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέγραψε σε όλο τον κόσμο 18,1 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου και αναμένει ότι ο αριθμός αυτός θα φτάσει μέχρι το 2040 στα 29 με 37 εκατομμύρια. Στις χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, στις οποίες αυτή την περίοδο καταγράφεται κάτι μικρότερο προσδόκιμο ζωής, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων θα αυξηθεί πολύ περισσότερο. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι θα παρατηρηθεί αύξηση της τάξης του 81%. Είναι μια έρευνα που έχουν κάνει. Μιλάμε για σύγχρονη ανθρωπότητα, για μια ανθρωπότητα η οποία προστατεύει τους λαούς και όλα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, η ανθρωπότητα, για την ανθρωπότητα υπάρχουν οι κεφαλές οι οποίοι δεν ξεπερνούν τις 2 με 3.000 που είναι για αυτούς η ζωή και όχι για τους υπόλοιπους. Τώρα πάμε να δούμε, υπάρχει μια παρέμβαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ανώτατης Κοζάνης, του Κώστα του Γρήβα, όσον αφορά την απολιγνητοποίηση. Επιγραμματικά να τα δούμε, γιατί δεν θα προλάβουμε. Εγώ προσωπικά, Δημήτρη, περίμενα ότι ο Κώστας ο Γρήβας είναι ένας υπηρεσιακός παράγοντας, προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Θα κάνει την παρέμβασή του εδώ και αρκετό καιρό. Δυστυχώς καθυστέρησε πολύ, όμως η παρέμβασή του η σημερινή με άρθρο του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής, το οποίο αναρτήθηκε και στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr, πραγματικά μας παρουσιάζει αναλυτικά το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα με βάση πάντοτε την απολιγνητοποίηση και τα κοινά που θα προκύψουν. Είναι γνώστος και έχει πει ο κ. Γρήβας. Κάνει λόγο ότι ακόμη δεν έχουμε καταλάβει σαν πολίτες με τι είμαστε αντιμέτωποι. Μάλιστα. Και κάνει λόγο ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι βέβαια με άσχημες εξελίξεις, φτωχοποίηση, σμίγνηση ας πούμε της οικονομικής δυνατότητας που θα έχει ο καθένας μας, αλλά και γενικά ο τόπος μας, η Δυτική Μακεδονία, θα χάσει πάρα πολλά από αυτά που κέρδισε τα τελευταία χρόνια. Και προτείνει συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Αρχή να ξεφύγει από τα στεγανά τα οποία δεν μπορούμε εμείς να τα αντιμετωπίσουμε και να αναθέσει σε παγκόσμιου κύρους μελετητικές εταιρείες, για παράδειγμα τη McKinsey, την Insney, τη Young, να συντάξουν μια μελέτη η οποία θα απαντά στη μεταγλυντική εποχή, η οποία θα μας προτείνει συγκεκριμένα πράγματα και πώς μπορούμε να παρέμβουμε και να καλύψουμε τα κενά. Να το διαβάσει, μπορεί να το διαβάσει το Κοζάνη. Ναι, αναλυτικά μπορούμε να πούμε ότι τονίζεται να αποτιμήσουν το ολικό κόστος και την επίπτωση της απολιγνητοποίησης της περιοχής μας, να αναζητήσουν τις πηγές χρηματοδότησης από κρατικούς φορείς, αλλά και να διερευνήσουν τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδοτήσεων. Κατανοήγουν τα χρήματα σε δράση, σε έργα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμό. Αυτό το κενό υπάρχει στην Μακεδονία διαφορετικά. Ο κύριος Γρήβας κάνει μια σοβαρή παρέμβαση. Μπράβο του, έστω και καθυστερημένα, και πόσο μάλλον όταν είναι υπηρεσιακός παράγοντας εν ενεργεία. Δεν έχει σχέση, έχει λόγο όμως και μπορεί να παρέμβει γιατί έχει εμπειρία. Τώρα πάμε. Έχουμε την αντίδραση των τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά με το νερό.
τι λένε έτσι επιγραμματικά να δούμε οι τοπικές κοινότητες και είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, αν έρθει επιτέλους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πούμε ότι δόθηκε στη δημοσιότητα το ψήφισμα το οποίο βγήκε μετά από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου στην κοινότητα Χαραμπίσο, όπου εκεί συγκεντρώθηκαν οι πρόεδροι των διαφόρων κοινοτήτων και εκεί αποφασίσαν ότι δεν δέχονται σε καμία περίπτωση. Και έχουν συντονιστική επιτροπή. Ναι. Δεν δέχονται σε καμία περίπτωση αυτές τις κλιμακωτές αυξήσεις που προσπαθεί να περάσει από την πλευρά της η ΔΕΙΑΚ και να ισοσκελίσει, ας πούμε, την τιμή στο σύνολο του Δήμου Κοζάνης. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, κάποιοι οι οποίοι χρωστάν στη ΔΕΙΑΚ καλή ώρα όπως εγώ, χαμηλά ποσά των 100 ευρώ και 200 ευρώ, δέχονται τηλεφωνήματα στα σπίτια τους και τους προτείνουν οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΚ να πάνε να κάνουν ρυθμίσεις και να πληρώσουν. Άρα και εσείς οι υπάλληλοι όμως της ΔΕΙΑΚ και ο φίλος μου ο Κώστας Φοκητήδης, ο οποίος είναι και πολιτικός προϊστάμενος, μέχρι τώρα κοφεύει και δεν τολμάει να μας δώσει. Δηλαδή είσαι και εσύ. Ναι, να μας δώσει τη δημοσιότητα. Αυτού που χρωστάνε στο Δήμο Κοζάνης και συγκεντρώνει το ποσό. Νερό κάθε μέρα. Δεν Δημήτρη, μπορούμε. Αυτό το νερό αν κάθε δεν μέρα. Το πράξουν αυτοί, θα το ζητήσω με παρέμβαση εισαγγελέα. Ναι. Το ανακοινώνω αυτή τη φορά. Εγώ θα πάω προσωπικά και θα το ζητήσω με παρέμβαση εισαγγελέα. Δεν μπορεί να τηλεφωνούν σε οικίες οφειλετών των 100 και 200 ευρώ και όταν του ζητάμε δημόσια μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης να δημοσιοποιήσουν τις καταστάσεις με αυτόν που οφείλουν πάρα πολλά λεφτά και γιατί φτάνουμε το ποσό των 27 εκατομμυρίων ευρώ να δηλώνεται σαν ανίσπρακτα, να κοφεύουν και να κρύβονται. Μάλιστα. Τώρα πάμε στις κρίσεις της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε και άλλα νέα, να τα δούμε και αυτά. Να πούμε ότι στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή προήκτου ο συμπατριώτης μας και μέχρι πρώτην ο αστυνομικός υποδιευθυντής Σωμάς Ζήκας που υπηρετούσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Μακεδονίας. Όπως επίσης παραμένει Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής ο κύριος Θεόδωρος Κεραμάς. Μάλιστα, θα έχουμε και άλλα τις επόμενες μέρες, θα τα παρουσιάσουμε. Τώρα, να πάμε στην Φλόρινα, όπου άγνωστοι προκάλεσαν ζημιά στον περιβάλλοντα χώρο, στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, που βρίσκεται απέναντι από το τουριστικό περίπτερο του ΦΟΦ στη Φλόρινα. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το σχετικό ρεπορτάζ από τους βανδαλισμούς και το τι λέει ο αντιπρόεδρος του ΦΟΦ. Προκλήθηκαν ζημιές σε καινούργιες εργασίες που είχατε κάνει πρόσφατα. Στα τραπεζάκια εδώ για να ξεκουράζετε οι διαβάτες. Βλέπουμε ότι έχουν αφαιρέσει όλο το τραπέζι. Ναι, όπως βλέπετε και εσείς εδώ, πρόσφατα είχαμε ανακαινήσει το μέρος αυτό. Βέβαια, πρωτού το είχαμε καθαρίσει. Είχε έρθει η δασική υπηρεσία με τους δασοπυροσβέστες και καθαρίσαν εδώ πέρα όλο το μέρος. Και βάλαμε τα τραπέζια για να μπορούν να ξεκουράζονται αυτοί που έρχονται, να πίνουν το καφέ τους οι επισκέπτες στο εκκλησάκι, γιατί ήταν και πρόσφατα ανακαινισμένο. Και όπως βλέπεις, εδώ τα ήρθανε μάλλον αυτή την εβδομάδα εδώ που διανύσαμε, την προηγούμενη μάλλον εβδομάδα, και ξυλώσανε τα τραπεζάκια τα οποία είχαμε βάλει εδώ καινούρια. Όλα τα τραπέζια, μόνο. Και τα τρία. Τις τάβλες, όχι όλο το... Τις τάβλες. Τα σίδερα δεν μπορούσαν να τα πάρουν γιατί ήταν πακτωμένα στο έδαφος με τσιμέντο. Αν μπορούσαν και αυτά θα τα παίρνανε. Είμαστε πολύ έτσι προβληματισμένοι για το γεγονός αυτό και κατόπιν συνεννόησης με την Πρόεδρο είπαμε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα πάμε στην αστυνομία να δηλώσουμε το συμβάν και να έρθουν να πάρουν και δακτυλικά αποτυπώματα από τα εδώ αν υπάρχουν κάποια. Και θα δούμε, θα ρωτήσουμε και ορειβάτες που περπατάνε εδώ προς το λόφο του Αγίου Παντελεήμονα και στο Σταυρό. Θα ρωτήσουμε και βέβαια στο τουριστικό περίπτερο εδώ που είναι τους ιδιοκτήτες. Να δούμε μήπως κάποιος είδε ή αντιλήφθηκε κάτι. Προκαλέσανε άλλες ζημίες στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου. Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω πως δεν προκαλέσανε, γιατί όσοι γνωρίζουν ήταν και το εκκλησάκι μετά την ανακαίνιση ήταν και φωτιζόμενο τη νύχτα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα και ήταν κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή φυσικό πρόβλημα λόγω βροχών κτλ. Αν και τώρα το μυαλό μας προφανώς θα πηγαίνει και εκεί. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πρόσφατα βέβαια είχαμε και την καμπάνα η οποία ήταν πάρα πολύ καλή καμπάνα, πολύ παλιά. Ένα σίδερο έτσι πολύ καλό για καμπάνες, το οποίο το βρήκαμε πεσμένο πάνω στα κεραμίδια. Ευτυχώς το μαζέψαμε, το βρήκαμε εμείς, το μαζέψαμε. Και από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι και αυτό ήταν ένα τυχαίο γεγονός λόγω του χρόνου, η φθοράς του χρόνου. Άλλες ζημίες έχουν προκληθεί? Ευτυχώς όχι άλλες. Και ευχόμαστε να μην προκληθούν άλλες. Ευτυχώς όχι άλλες. Να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους αυτούς που περπατάνε εδώ, που έρχονται ίσως να προσκυνήσουν, ίσως να ανάψουν ένα κεράκι.
Εγώ έχω να πω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα σεβόμαστε. Θα γίνει μάλλον και ένα μέρος στην άνοιξη, σκεφτόμαστε να κάνουμε και κάποιες εργασίες. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα σεβόμαστε. Θα γινόταν ένα κιόσκι, ένα ωραία παγκάκια, θα είχε έρθει το νερό εδώ πέρα. Θα ήταν ένας χώρος ο οποίος θα είχε παραδοθεί στην πόλη της Φλόρινας και στους συμπολίτες μας για να το χρησιμοποιούν και να αξιοποιηθεί έτσι όπως πρέπει να αξιοποιηθεί και σύμφωνα με αυτά που πρεσβεύουμε και εμείς. Έτσι. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι από εδώ και στο εξής τουλάχιστον ας προσέχουμε αυτά που έχουμε πάλι. Είναι ανεπίτρεπτα. Να ευχηθούμε να μην έχουμε ξανά τέτοια συμβάντα. Ελπίζω και εγώ να μην έχουμε άλλη φορά τέτοια συμβάντα και θα παρακαλέσω όλο τον κόσμο αν είδε κάποιος κάτι ή αν αντιλήφθηκε κάτι, παρακαλώ να με ειδοποιήσει ανώνυμα. Πάμε να ολοκληρώσουμε με τις τελευταίες μας ειδήσεις. Ο Υπουργός Ενέργειας, ο Κωστής Χατζηδάκης, θα βρεθεί στην Κοπή Πίτας της Δήμητρο Πτολεμαϊδας την Παρασκευή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Παντελίδης και στην αίθουσα Τερψυχώρη. Εκτός βέβαια από την Κοπή Πίτας θα έχουμε και πολιτική ομιλία, όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπουργός ο Κωστής Χατζηδάκης. Ναι. Να επιστρέψουμε, Δημήτρη, στο Δήμο Κοζάνης, όπου ο Δήμος Κοζάνης καλεί σε συνάντηση εργασίας με θέμα το υπαίθριο εμπόριο στην Κοζάνη. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 11 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Κοβενταρίου Δημοτικού Οδείου. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε στον χώρο του επιχειρήν και πιο συγκεκριμένα στο επιμελητήριο Κοζάνης, όπου καλεί τα μέλη του να εκδηλώσουν ενδιαφέρον η συμμετοχή σε διάφορες κλαδικές εκθέσεις. Είναι μια διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο. Το επιμελητήριο, η διοίκηση καλεί τα μέλη του, όσοι θέλουν να πάρουν μέρος σε διάφορες κλαδικές εκθέσεις, να το δηλώσουν έγκαιρα για να μπορέσουν να δουν και αυτοί τον προγραμματισμό. Ωραία, είναι πολλές εκθέσεις, μάλιστα. Ναι, τώρα, να ρίξουμε μια ματιά και στον ποντιακό χώρο. Να πούμε ότι την πρώτη ανοιχτή συνέλευση θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποντίων Κυριών Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο τιτλοφορεί η μνήμη. Μάλιστα. Να πούμε ότι 4 είναι τα θέματα που θα συζητηθούν την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Έλενα: η εγγραφή νέων μελών, ο προγραμματισμός αρχαιρεσιών, ο προγραμματισμός δράσεων του επόμενου τριμήνου και η δημιουργία ενός λογότυπου. Ωραία. Τώρα, βέβαια, εμείς να τους ευχηθούμε καλή δουλειά, δύναμη, να ξεπεράσουν τα τετριμένα. Τώρα, να έχουμε και στον χώρο της εκπαίδευσης, έχουμε μια είδηση από το Δήμο Γρεβενών. Με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών, του Γιώργου Βασταμάνη, ανακοινώνεται ότι αύριο 5η 6 Φεβρουαρίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με μία ώρα καθυστέρηση, δηλαδή στις 9. Τώρα, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας του Γενικού Καταστήματος Κράτης Γρεβενών θα λειτουργήσει κανονικά. Πάντως, να πούμε ότι αλλάζουν αυτά με τα σχολεία. Το πρωί, αν σε περίπτωση έχει κακοκαιρία, αλλάζουν. Χθες ήταν άλλες οι αποφάσεις. Και σήμερα το πρωί ο Δήμος Πρεσπών και ο Δήμος Φρόνας έχουν αλλάξει. Αυτό το λέμε για τους τηλεθεατές να το γνωρίζουν. Ναι, θα πρέπει να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή, γιατί μεταβάλλονται πολλά πράγματα και εμείς γι' αυτό είμαστε πολύ δύσκολοι στο να μεταφέρουμε αυτές τις συζητήσεις, γιατί δεν ξέρουμε τι. Το πρωί μπορεί να αλλάξει απόφαση. Ναι, να αλλάξουν κάποιες αποφάσεις. Τώρα, να ρίξουμε μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο, να πούμε ότι συνελήφθη 46χρονη αλλοδαπή για κλοπή από σούπερ μάρκετ. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Κοζάνη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κοζάνης 46χρονη αλλοδαπή για κλοπή. Συγκεκριμένα, το απόγευμα χθες, η ανώτερο, αφού εισήλθε σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Κοζάνη, προσποιούμενη την πελάτησα, αφαίρεσε από αυτό διάφορα προϊόντα τροφίμων χωρίς να καταβάλει και το απαραίτητο αντίτιμο. Τα αφαιρεθέντα προϊόντα, αφού κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν σε εκπρόσωπο του καταστήματος. Και να κλείσουμε, βέβαια, με το πρόγραμμα του κινηματογράφου Ολύμπου από αύριο 5η 6 του μήνα μέχρι και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου. Στην αίθουσα 1 έχουμε την ταινία Χαλβάη 5-0 με τον Μάρκο Σερφερλή. Εδώ έχουμε μια προβολή, δύο προβολές καθημερινά, η πρώτη στις 7 και 15 το απόγευμα και η δεύτερη στις 10 το βράδυ, ενώ για την Παρασκευή έχουμε μόνο μια προβολή στις 7 και 15 το απόγευμα. Την Πέμπτη τώρα, 6 Δευτέρου, θα προβληθεί η ελληνική ταινία της Μαρίας Βολιαντοπούλου για φιλανθρωπικό σκοπό. «Για θύμισέ μου» είναι ο τίτλος της ταινίας και αφορά το Αλτσχάιμερ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, πολλοί θα θελήσουν να τη δουν γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα, έχουμε και την Παρασκευή 7 Δευτέρου, ο Λάμπρος Φίφσης παρουσιάζει την παράσταση Stand-up Comedy. Δες το θετικό. Μία παράσταση στις 9:30 το βράδυ. Στην αίθουσα 2 προβάλλεται η ταινία Αρπακτικά Τινά. Εδώ έχουμε δύο παραστάσεις, η πρώτη στις 7 και 15 και η δεύτερη στις 10. Συγγνώμη, δύο προβολές, όχι δύο παραστάσεις. Μάλιστα, ωραία. Πάμε σε αυτό το σημείο, επειδή το πρωί ξυπνήσαμε με χιόνι και είδαμε έτσι χιονισμένες περιοχές στη Δυτική Μακεδονία. Θα δούμε ένα βίντεο από την πόλη της Κοζάνης με την ασθενή χιονόπτωση.